Στήριο που μας χαρίζει το φως σε όλες του τις διαστάσεις. Κβάζα. Path for Lights. By Kouros. Φαρών 163, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-400-509. Kiss. Kiss 89. Εδώ είμαστε 35 μετά τις 11 στον Kiss 89. Τσίκνο πέμπτη σήμερα, όμορφη μέρα, με καλή μέρα, γλυκιά μέρα. Περιμένετε αρκετή και μην μου πείτε όχι τα τσικνίσματα απ' άκρη σ' άκρη στην πόλη. Ήδη βλέπω στο Facebook σε κάποια μαγαζιά και σε κάποιους χώρους ήδη οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει. Το μόνο που λείπουν είναι οι αναπτήρες και τα κάρβουνα, που λέει ο λόγος. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς τα νέα. Για τους επιστήμονες της Ericsson, το παρατσούκλι ενός Viking βασιλιά φάνταζε ως ιδανική κωδική ονομασία για την καινοτόμα τεχνολογική πατέντα που σχεδίαζαν. Λίγα χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι του τμήματος marketing τη θεώρησαν τόσο πετυχημένη που αποφάσισαν να την καθιερώσουν. Στις αρχές των 90s, οι κορυφαίοι προγραμματιστές της σουηδικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας καταπιάστηκαν με ένα φιλόδοξο και απαιτητικό project. Στόχος τους ήταν να αναπτύξουν μια τεχνολογία που θα επέτρεπε στις συσκευές τους να συνδέονται με άλλες συσκευές χωρίς καλώδια. Ήταν κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο το περιεχόμενο του project ήταν άκρος απόρριτο και χρειαζόταν μια κωδική ονομασία. Τότε ο Jim Cardack, ένας από τους επικεφαλείς, έδωσε την ιδέα. Πρότεινε να χρησιμοποιήσουν το προσωνύμιο του μεγάλου σκανδιναβού ηγέτη Harold του Κιανόδοντου, μεταφρασμένο στα αγγλικά, ως Bluetooth, και λίγο αργότερα εξήγησε το σκεπτικό του. Ο Χάραλντ ενοποίησε τη Δανία και τη Νορβηγία και εκχριστιάνισε τον λαό. Σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή κωδική ονομασία για το πρόγραμμα. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, ο Τζιμ Κάρντακ, 1000 χρόνια μετά το θάνατο του Χάραλντ του Κιανόδοντα, έκανε ένα πρωτότυπο συνειρμό. Ο Σκανδιναβός βασιλιάς ένωσε τους ανθρώπους έτσι όπως η τεχνολογία που αναπτύσσουμε θα μπορούσε να ενώσει τις συσκευές. Έτσι λοιπόν, το 1999 η κωδική ονομασία που είχε δώσει ο προγραμματιστής στο απόρριτο project στις αρχές της δεκαετίας επισημοποιήθηκε. Πολύ γρήγορα το παρατσούκλι του Σκανδιναβού βασιλιά, ο οποίος πιθανολογείται ότι πράγματι διέθετε ένα μπλε δόντι, συνδέθηκε άρρηκτα με την ασύρματη τεχνολογία. Μάλιστα, ακόμα και το χαρακτηριστικό σήμα του Bluetooth βασίστηκε στον ίδιο. Για τη δημιουργία του λογότυπου, οι γραφίστες χρησιμοποίησαν ένα μπλε φόντο πάνω στο οποίο τοποθέτησαν τα δύο αρχικά του Harold, γραμμένα σε ρουνικό αλφάβητο ενωμένα. Αυτή λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ιστορία του Bluetooth που σήμερα απολαμβάνουμε σε όλες μα όλες τις συσκευές. Kiss FM. Kicks another five in a row.